Πριν λίγο μπήκα στο κανάλι, παρατήρησα ότι τα thumbnails των βιντεών στα οποία στα περισσότερα είμαι γυμνός τελευταία δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε Instagram τύπου με κοιλιακούς. Αποφάσισα το σημερινό βίντεο να το κάνω με μπλούζα. Χαίρετε Άλανια. Αλλά πιο συγκεκριμένα, χαίρετε Αλάνισες. Γιατί το σημερινό βίντεο απευθύνεται κυρίως στις κοπέλες. Και για να το βγάλω από τη μέση, τώρα που είναι αρχή, ο πιο σοβαρός, σωστός και μόνιμος τρόπος για να χάσεις κιλά είναι να κουνήσεις λίγο τον κόλο σου. Και δεν εννοώ να κάνεις twerk. Εννοώ να ασχοληθείς με δραστηριότητες οι οποίες διεγείρουν τον μεταβολισμό σου. Που αυτό με απλούστερη ορολογία μεταφράζεται ως να κουνήσεις λίγο τον κόλο σου. Να τρέξεις, να περπατήσεις, να κάνεις κάτι. Το εκχύλισμα πυραγκαθοακακίας δεν θα σε βοηθήσει να χάσεις κιλά. Και η φίλη σου η οποία έχασε κιλά με τη βοήθεια του εκχυλίσματος. Και η φίλη σου η οποία κατάφερε να χάσει κιλά με την βοήθεια του εκχυλίσματος πυραγκαθοακακίας χάσε κιλά διότι στις οδηγίες του εκχυλίσματος πυραγκαθοακακίας γράφει το εξής: πάρτε αυτή τη μαλακία για 3 μήνες ενώ ταυτόχρονα τρώτε μια μισή θερμίδα ημερησίως και θα χάσετε κιλά. Περιττό να σε πω ότι αν δεν τρως αρκετά θα χάσεις κιλά ακόμη και αν δεν πίνεις το εκχύλισμα πυραγκαθοακακίας. Τα περισσότερα επατασκευάσματα απώλειας βάρους με τα οποία ασχολούνται οι γυναίκες είναι το ίδιο απάτη με το να κάνω κονέ σε τυφλό με γκόμενα που είναι γαλανομάτα. Και το λέω με την έννοια του ότι είναι τυφλός, οπότε δεν μπορεί να δει τα μάτια της, οπότε θα πρέπει να τον νοιάζουν τι χρώμα είναι. Και αντίστοιχα το λέω και επειδή δεν ξέρει ουσιαστικά αν είναι γαλανομάτα, μπορεί να του λέω μαλακίες. Και για την ακρίβεια, αν είναι γενετής τυφλός, δεν ξέρει και το όλο κόνσεπτ του τι είναι χρώμα. Εκτός θέματος. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τέτοια σκευάσματα και τα πουλάνε και βγάζουν λεφτά από αυτά, βγάζουν λεφτά επειδή εσύ έχεις το πρόβλημα στον εγκέφαλό σου ότι αν έχεις 7-8 κιλά παραπάνω είσαι μπάζο, ενώ αν τα χάσεις ξαφνικά θα γίνεις μουνή για κάποιο λόγο. Και εσύ η κοπελιά επελπισμένη, μην το γκουγκλάρεις, δεν υπάρχει πυραγκαθοακακία. Και το να είσαι σχετικά αδύνατη όταν στα γονίδια σου είναι να κουβαλάς πάνω σου λίγο παραπάνω λίπος, είναι σαν τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν οι άντρες για να τους σηκώνεται μέχρι μεγάλη ηλικία, να αποφεύγουν το κάπνισμα, να αποφεύγουν το ποτό, να τρώνε σωστά, δηλαδή όλα τα πράγματα που δεν θέλουν να κάνουν. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν σε αδικό, γιατί και εγώ άμα ήμουν στο YouTube έβλεπα βίντεο και στην άκρη διαφήμιση γίνε 10% ψηλότερος μέσα σε ένα μήνα, θα το έπαιρνα ό,τι μαλακία κι αν ήτανε. Οπότε και εσύ υποθέτω ότι αν δεις κάπου το ότι μπορείς να χάσεις κιλά χωρίς να κοπιάσεις, θα το προσπαθήσεις. Παρά τα αυτά, το δοκίμασες 1, 2, 3, 4, 15 φορές και ή δεν πέτυχε, δεν έχασες κιλά ή έχασες και τα κιλά έπειτα επέστρεψαν. Γιατί να το ξαναδοκιμάσεις. Το να προσπαθείς να χάσεις κιλά με μη σωστό τρόπο είναι σαν να γυρνάς και να λες τα κιλά, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουν να σε ξαναενοχλήσουν. Και να ξέρεις κοπελιά πως αυτή η γκόμενα που βλέπεις στην παραλία και έχει τόσο γαμάτο σώμα που μπορεί να κάνει τον γκέι κολλητό σου straight, δεν ασχολήθηκε ποτέ με τέτοιες μαλακίες. Πήγε στο γυμναστήριο, ίδρωσε η κολοχαραμάδα της και με τον καιρό πέτυχε το σώμα που ήθελε. Ή μπορεί απλά να προσέχει πάρα πολύ διατροφή της. Που προσέχει πάρα πολύ διατροφή της δεν σημαίνει ότι πίνει εκχύλισμα aloe vera για να χάσει κιλά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τρώει πιτόγυρο με ουγγαρέζα και έξτρα πατάτες. Δεν τρώει τούρτα. Και αν τρώει, δεν τρώει μία τούρτα. Επίσης, ψάχνεται για να μάθει πώς δουλεύει το σώμα, για να ξέρει πώς το φτιάξει και πώς το κρατήσει. Ή αν δεν ξέρει η ίδια, έχει κάποιο που την καθοδηγεί ο οποίος ξέρει. Βέβαια αυτό δεν είναι στάνταρ, δηλαδή μπορεί να κρύβεται στο DNA της το ότι είναι μουνή του άλλου κόσμου, αλλά αν κάποτε ήταν σαν εσένα και αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη δεν της άρεζε, ψάχτηκε για να βρει πώς να το αλλάξει. Πολλά πράγματα που πολλές κάνουνε δεν βοηθάνε στο ελάχιστο. Και επίσης αναλογήσου, ποιο σώμα θες, αυτό ή αυτό. Όσο και αν σ' ακούγεται περίεργο, πιο πιθανό είναι να δουλέψει καλύτερα το να πάρεις την κοιλιά σου και αν την κόψεις με μπαλντά, παρά αυτές οι μαλακίες. Χωρία που βασικά εγώ σαν Απόστολος πιστεύω προσωπικά ότι ο καθένας πρέπει να είναι στο ποσοστό λίπους στο οποίο είναι υγιής. Και μην αγχώνεσαι, σε φωνάζουνε χοντροί, εντάξει και εμένα με φωνάζουνε κοντό. Και εσύ μπορείς να γίνεις αδύνατη, εγώ δεν μπορώ να ψηλώσω. Και γενικά να ξέρεις ότι με τη διατροφή δεν παίζεις. Πρέπει να παίρνεις τη διατροφή σου τα πράγματα που πρέπει να παίρνεις, τουλάχιστον ως κάποιο ποσό. Γιατί αν το εκχύλισμα. Ξέχασα το όνομα που έλεγα, τέλος πάντων, το εκχύλισμα 30 φιλοτουλίπας. Ναι, 30 φιλοτουλίπας. Δεν θα σε σώσει από την έλλειψη σιδήρου που θα πάθεις λόγω της έλλειψης κρέατος που λέει στις οδηγίες. Δεν ισχύει το δεν θα φάω, οπότε εν καιρό θα καταλήξω να γίνω μουνή, όσο το δεν θα φάω, θα πεθάνω. Χρειάζεσαι φαΐ για να λειτουργήσεις. Και όχι δεν είναι πως το αμάξι που χρειάζεται βενζίνη. Γιατί το αμάξι χωρίς βενζίνη ούτε έλλειψη σιδήρου θα πάθει, ούτε θα πεθάνει από ασιτία. Και ούτε βυζί και κόλλο έχει για να κρεμάσουν και μετά να είναι άσχημο. Και το ξέρω και εκ πείρας, γιατί ένας τύπος εδώ δίπλα σε μια συνοικία εδώ κοντά, έχει μια μαζεράτη, δεν έχει λεφτά να τη βάλει βενζίνη πλέον στη σύγχρονη Ελλάδα και την έχει ακίνητη πάρα πολύ καιρό και ακόμα όμορφη είναι. Ακόμα σύρμα είναι, δεν έχει πάθει κάτι.
Δεν ξέρω αν θα πάθει να το βάλει μπρος μετά από τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Το ίδιο θέμα, κοπελιά, έχει και ο μεταβολισμός σου. Αν είσαι το μεταβολισμό σου, δεν τον πολύ χρειάζεσαι, γιατί τρως ένα μπιζέλι την ημέρα. Θα παρατηρήσεις σε βάθος χρόνου ότι αν μια μέρα ξεφύγεις και φας 4 μπιζέλια, μπορεί να βάλεις κιλά. Γιατί ο μεταβολισμός σου πλέον δεν δουλεύει όπως δούλευε. Γιατί το σώμα σου δεν σκέφτεται, αυτή θέλει να χάσει κιλά, να βγει στην παραλία, να είναι τέρμα μουνή. Το σώμα σου σκέφτεται, δεν υπάρχει διαθέσιμη τροφή, δεν τρώει όσο πρέπει και θα πεθάνει. Πράγμα που σε extreme περιπτώσεις, π.χ. με νευρική ανορεξία, συμβαίνει. Έχουν πεθάνει κοπέλες από νευρική ανορεξία. Και δεν είναι και τόσο περίεργο, δεν ξέρω και τι κάνουν τόσο μεγάλο θέμα αυτό το πράγμα. Είναι λογικό να πεθάνεις άμα δεν τρως. Γιατί επίτηδες να κάνεις ζημιά στο σώμα σου. Και δεν είναι δύσκολο, ρε φίλε. Google. Πώς να χάσω κιλά σωστά. Όταν με το ποντίκι σύρεις προς τα κάτω και περάσεις τις ενδεχομένως υπάρχουσες σελίδες σχετικές με vegans, θα βρεις πιο σφαιρικές συμβουλές που. Να σου το πω με λίγα λόγια, θα είναι ένας τύπος ή μια τύπισσα οι οποίοι θα το έχουν γράψει αυτό το πράγμα, το οποίο με λίγα λόγια θα σου λέει ότι για να χάσεις κιλά και να κάνεις το σώμα που θέλεις, θα πρέπει να υδρώσει η κολοχαραμάδα σου. Μη σε τρομάξει αυτό, γιατί το σώμα λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Το ανθρώπινο σώμα είναι σαν το προφυλακτικό. Αν δεν ξέρεις να το χειριστείς, μαλακία θα γίνει. Και αυτές οι θαυματουργές δίαιτες που χάνεις τρώμα πολλά κιλά και μαλακίες, αυτά δεν ισχύουν, αυτά είναι μαλακίες. Για να μπορέσεις εσύ να βγεις από μια δίαιτα και να μην επιστρέψουν όλα τα κιλά ή και ακόμα περισσότερα από πριν, πρέπει να βελτιώσεις το μεταβολισμό σου ή στην καθημερινότητά σου να το κάνεις συνήθεια να καίς παραπάνω θερμίδες. Αυτό που σε λέω τώρα δεν το έχω διαβάσει κάπου. Απλά είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να μείνεις και να διατηρηθείς πιο αδύνατη. Για να χάσεις κιλά, πρέπει για μια περίοδο να καίς παραπάνω θερμίδες από όσες παραλαμβάνεις τη διατροφή σου και όταν φτάσεις τα κιλά που θέλεις, πρέπει οι θερμίδες που καίς και οι θερμίδες που τρως να είναι εισάξιες. Πιο απλός τρόπος μπορεί να γίνει αυτό είναι να κάνεις λίγη γυμναστική για να αυξήσεις τη μυϊκή σου μάζα. Και όχι, κοπελιά, αν πιάσεις λίγα βάρη δεν θα γίνεις έτσι. Εδώ πολλοί άντρες δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Εσύ φαντάσου ότι με πάρα πολύ κόπο μπορεί να μοιάζει πιο πολύ σε κάτι τέτοιο. Μην είσαι χαζή και στοχεύει σε καμία μαλακία τέτοιου τύπου. Καταρχήν αυτή παίζει να έχει πιο πολλά προβλήματα και από το παλιό μου ποδήλατο. Και δεύτερον, δες την πώς είναι. Σοβαρά τώρα, έτσι θες να είσαι. Όχι έτσι. Σκέψου ότι η νευρική ανορεξία σκοτώνει κόσμο. Πράγμα παράδοξο, γιατί όταν μια γυναίκα φτάνει στο σημείο που πλέον δεν έχει περίοδο, δεν καταλαβαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Ή ενδεχομένως όταν σου πέφτουν όσα μαλλιά πέφτουν και σε μένα. Δεν καταλαβαίνει ότι κάτι πάει στραβά. Εκτός αν έχεις τόση αυτοπεποίθηση για το κρανίο σου που δεν σε νοιάζει να φαίνεται. Χώρια που εν τέλει, αν δεν έχεις εξωπραγματικά μεγάλη όρεξη ή κάποιο ορμονικό ή γενικά οργανικό πρόβλημα, μπορεί να σε βοηθήσει το να χάσεις κιλά απλά το να ζεις. Όταν εσύ μένεις στο δεύτερο, και όχι μόνο ανεβαίνεις, αλλά και κατεβαίνεις με το ασανσέρ, καίς ένα ορισμένο ποσό λιγότερες θερμίδες ημερησίως, μόνο και μόνο λόγω μιας επιλογής. Δεν επέλεξες να μην πάρεις το γαμημένο το ασανσέρ. Είναι κάπως σαν την επιλογή που κάνεις αν θα φας ένα κομμάτι τούρτα ή μία τούρτα. Περιττό να αναφέρω το ποια από τις δύο επιλογές συνήθως ακολουθώ όταν πρόκειται για πίτσα. Και τώρα που το σκέφτομαι, με έχει τύχει και με τούρτα. Αλλά εγώ έχω πολύ ισχυρό μεταβολισμό και γυμνάζομαι σαν γαμιόλης. Αν και εσύ αρχίσεις να γυμνάζεσαι σαν γαμιόλα, πολύ πιθανό να καταφέρεις να τρως και σε μία τούρτα χωρίς να βάζεις κιλά. Μαλακίες λέω, μόνο bodybuilder άμα είσαι δεν θα βάζεις κιλά με μία ολόκληρη τούρτα. Είναι πάρα πολλές θερμίδες. Οι θερμίδες που έχει τούρτα παίζει για να φτάνουν για να ζήσει ένας άνθρωπος για κάνα δύο ημέρες. Και όχι, αν τρως μισή τούρτα την ημέρα, δεν θα είσαι αθάνατη. Τώρα. Πραγματικές προσωπικά δικές μου συμβουλές, δεν θα μπω πολύ σε βάθος, για το πώς να έχεις ένα καλύτερο σώμα από μεριάς λίπους, γιατί ξέρω ότι αυτό θα ενδιαφέρει κυρίως. Πρώτον, μπορείς να επιλέγεις να τρως λίγο παραπάνω πρωτεΐνη, γιατί δεν θα μπω τώρα επειδή τελειώνει η μπαταρία, δεν θα μπω σε διαδικασίες, αλλά η πρωτεΐνη ξοδεύει πιο πολλές θερμίδες για να χωνευτεί από ότι ο υδατάνθρακας και το λίπος. Μένει περισσότερη ώρα στο στομάχι και σε κρατάει χορτάτη για παραπάνω ώρες. Επειδή δεν πρέπει να παραλείπεις κανένα θρεπτικό συστατικό, πρέπει να τρως τα πάντα και κρέας και τυριά και τα πάντα. Απλά το κάθε τι έχει διαφορετικές θερμίδες. Θέμα είναι να μην τρως παραπάνω θερμίδες από όσες καίς, ώστε να μην βάζεις κιλά. Μπορείς να γυμνάζεσαι με βάρη ή χωρίς, αλλά κάτι που ζορίζει τους μύες, ώστε να αποκτήσεις μυϊκή μάζα, άρα παραπάνω μεταβολισμό. Επίσης, κόλλος ας πούμε σαν μέρος του σώματος, για να είναι σωστός, πρέπει να έχεις πολύ καλά γονίδια και το λίπος να έχει το κατάλληλο σχήμα γύρω από το γλουτό σου ή πρέπει να έχεις μυϊκή μάζα. Χρειάζεσαι γυμναστική για να κάνεις τέρμα γαμάτικο λάρα, σαν αυτήν. Επίσης εννοείται το ότι άμα γυμνάς τρικέφαλο, δηλαδή αυτό, θα έχεις λιγότερη χαλάρωση στο μπράτσο κλπ. Αλλά ακόμη και αν δεν γυμνάζεσαι ή δεν κάνεις τρέξιμο ή οτιδήποτε, μπορείς απλά να μην αποφεύγεις να κινείσαι αν μένεις σε χαμηλό όροφο.
ανέβαινε και κατέβαινε με το σανσέρ. Αν μένει σε πολύ μεγάλο όροφο, τουλάχιστον κατέβαινε με το σανσέρ. Να κινείς, να περπατάς κλπ. 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 Ώστε να και θερμίδες. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, Αλάνια και Αλάνισες. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μπούγια, γεια σας, αντίο. Να προσέχετε και. Το σώμα είναι μια περίεργη μηχανή. Και απλά βρει τον τρόπο που δουλεύει αυτό, τίποτα άλλο.